Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθολική ήταν η συμμετοχή σε πολλούς εργασιακούς χώρους στη Γενική Απεργία εχθές, 15 Δεκεμβρίου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία όλων των συνδικάτων της χώρας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Η μεγαλειώδη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία επισκιάστηκε όμως από επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας με χρήση μολότοφ και δακρυγόνων, καθώς και τον προπυλακισμό του πρώην Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, Κωστή Χατζηδάκη. Τη γενική απεργία διοργάνωσαν ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ ενάντια στον προϋπολογισμό λιτότητας αλλά και στις διατάξεις του μνημονίου που υλοποιεί η κυβέρνηση με νόμους εξπρές. Έπειτα από θυελλώδη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης το επίμαχο πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει αλλαγές στα εργασιακά και τις ΔΕΚΟ. Στην ονομαστική ψηφοφορία κατάρθρων που διεξήχθη κατόπιν αιτήματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για τα επίγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας, τα άρθρα 4, 14 και 18 υπερψήφισαν μόνο οι 156 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Τα άρθρα 2, 3, 12 και 15 υπερψηφίστηκαν από 233 βουλευτές, δηλαδή και από τη Νέα Δημοκρατία. Τροποποίηση επιταχύρως στο άρθρο για τις επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας έφερε την τελευταία στιγμή Υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, προκαλώντας εκ νέου την οργή της αντιπολίτευσης. Διαγράφει η πρόβλεψη για 12μηνη ισχύ των επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων. Ειδικότερα, ο Υπουργός επέφερε τροποποίηση στο άρθρο 14, με το οποίο θεσμοθετούνται οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δυνητικά κατώτερες των αντίστοιχων κλαδικών, διαγράφοντας την πρόβλεψη για 12μηνη ισχύ τους. Ο Υπουργός επικαλέστηκε νομικές εκτιμήσεις πως η σχετική αναφορά συνιστά νομικό πλεονασμό, προκαλώντας ωστόσο έντονες διαμαρτυρίες εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, Παπαδημούλης Λαφαζάνης, που υποστήριξαν πως με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο δρόμος για πολυετής μισθολογικά υποβαθμισμένες επιχειρησιακές συμβάσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν 54χρονος άνδρας προέταξε μπουκάλι με έφλεκτο υγρό και απείλησε να αυτοπυρποληθεί. Ο άνδρας συνελήφθη από τους φρουρούς του Μεγάρου Μαξίμου όταν άναψε σπίρτο και πριν προλάβει να πραγματοποιήσει την απειλή του. Πρόκειται για πρώην βιοτέχνη από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο είχε απειλήσει και πάλι να αυτοπυρποληθεί σε υποκατάστημα τράπεζας της συμπρωτεύουσας, καταφερόμενος εναντίον των τραπεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 54χρονος έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν με ψυχικά προβλήματα. Από τις πρώτες πρωινές ώρες χιονίζει στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία και σε μεγάλα τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με αλυσίδες, ενώ η θερμοκρασία έπεσε κάτω από το μηδέν ακόμη και σε παιδινές περιοχές. Στα Λευκά έχει ντυθεί η Θεσσαλονίκη, όπου από το πρωί χιονίζει και στο κέντρο της πόλης, ενώ σε ορεινές περιοχές των ομών Ιμαθίας και Κοζάνης το ύψος του χιονιού ξεπέρασε τα 20 εκατοστά. Η τροχέα διέκοψε την κυκλοφορία των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Χορτιάτη Αγίου Βασιλείου. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία και σε τμήματα των εθνικών οδών στην Βόρεια Ελλάδα. Εκτός σύνορων τώρα, 196 αξιωματικοί των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσήκθησαν σε δίκη σήμερα με την κατηγορία ότι συνωμότησαν με σκοπό την υπονόμευση της κυβέρνησης. Πρόκειται για την επιχείρηση Βαριοπούλα που κυριαρχεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στο τουρκικό πολιτικό σκηνικό και προκαλεί διαρκώς εντάσεις ανάμεσα στην Ισλαμοδημοκρατική κυβέρνηση και τον αυτοχαρακτηριζόμενο ως θεματοφύλακα του κοσμικού χαρακτήρα του κράτους στρατό. Η επιχείρηση Βαριοπούλα χρονολογείται κατά τις αρχές από το 2003. Έκθεση σοκ του Συμβουλίου της Ευρώπης για το οργανωμένο έγκλημα δείχνει τον πρόσφατα εκλεγέντα πρωθυπουργό του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης όπλων, ναρκωτικών και ανθρωπίνων οργάνων. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από πηγές του FBI και άλλων υπηρεσιών, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας 2 ημέρες μετά την εκλογή Θάτσι και την ίδια ημέρα που σε δικαστήριο της Πρίστινας εκδικάζεται η υπόθεση εμπορίας οργάνων στην κλινική Medicus. Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο 26χρονος ιδρυτής του Facebook, ανακηρύχθηκε πρόσωπο της χρονιάς για το 2010 από το περιοδικό Time. Η επιλογή έγινε από τους συντάκτες και τους ανταποκριτές του περιοδικού. Οι αναγνώστες, ωστόσο, είχαν διαφορετική άποψη, αφού ως πρόσωπο με τη μεγαλύτερη επιρροή ψήφισαν τον ιδρυτή του Wikileaks, Julian Assange. Και στις δύο περιπτώσεις, το διαδίκτυο ήταν ο μεγάλος νικητής.
Να περάσουμε στον καιρό. Αύριο στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από μείον 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 3 μποφόρ. Ήταν η ειδήσεις σε 5 λεπτά από την Εγνατία Τηλεόραση.